Λοιπόν, Νίκος Παπάζογλου. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Πού θέλεις να σε πάρω τώρα, πες μου. Θες να σε πάρω στην Ιαπωνία. Βέβαια. Ε, θα ήθελες. Θέλω να πάω γενικά στην Ιαπωνία. Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Ναι. 80 χρόνια παντρεμένοι, ένα ζευγάρι στην Ιαπωνία. Γιατί η Ιαπωνία είναι γνωστή για τους υπεραιωνόβιους κατοίκους. Τώρα μπορεί να πει ότι διαθέτει το γυραιότερο εν ζωή παντρεμένο ζευγάρι. Ηλικία και των δύο μαζί 208 χρόνια. Και έχουν κλείσει 80 χρόνια. Και ρώτησαν τη σύζυγο. Ναι. Πώς τα καταφέρατε και μείνατε μαζί 80 ολόκληρα χρόνια και τι απάντησε αυτή. Κλάιν. Η υπομονή μου λέει. Γι' αυτό ακριβώς. Υπομονή. Στα σαλονιγιώτικα, κλάιν. Ναι. Φυσικά, Αμερικανή κλάιν. Μπορείς να φανταστείς τον να είσαι έτσι παντρεμένος, να ζεις με τον ίδιο άνθρωπο για 80 χρόνια. Γιατί όχι. Ε, γιατί όχι. Σε γυροκομείο εντωμεταξύ, είναι πολύ γλυκούλιδες. Σε γυροκομείο δεν θα ήθελα, δηλαδή πραγματικά και να μην μπορώ και με πάνες ακράτειας να είμαι. Να μην θυμάμαι το όνομά μου, να μην μπορώ να φάω μόνος μου κτλ. Σε γυροκομείο, σας το λέω. Εντάξει, δεν είναι σαν αυτά που ξέρεις. Ενδεχομένως στην Ιαπωνία να έχουν κάνει τη διαφορά και εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι viable option για μένα αυτό. Ξέρεις τι, να σου πω. Θα έχω 5-10 ευρώ, θα τα έχω βάλει στην άκρη πιστεύω, στα 110 μου, γιατί η επιστήμη θα έχει κάνει άλματα τότε. Μια ο παράγκα θέλω. Ο Μασάο είναι 108. 108. 108. Εκεί κάπου. Και η κυρία Μιγιάκο, ναι, είναι 100. Μαζί και τους δύο με τους βάλεις είναι 208. 208. Είναι, εγώ θα ήθελα μια παράγκα μέσα πάνω σε ένα νησάκι, σε ένα ερημονήσι, κάπου εκεί, μέσα στη ζούγκλα, δεν με νοιάζει. Αυτό, και να είμαι μόνος μου εκεί πέρα και ό,τι γίνει. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ που είσαι και νέος και φαντάζεσαι έτσι τη ζωή και που θα σου έρθει και ο γάμος να σε βρει κάποια στιγμή και θα κάνεις όνειρα για αυτό το πράγμα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι έτσι το μυστικό του επιτυχημένου γάμου. Εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα η σωστή επιλογή του συντρόφου. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται σωστή επιλογή. Αυτό δεν μπορεί, όχι. Δεν θα είναι μια στιγμή αυτό, ότι να είσαι σίγουρος, να το έχεις δουλέψει, ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο τα πάμε καλά, δεν νιώθω ότι πιέζομαι, ούτε τον πιέζω το άλλο το άτομο, τσακωνόμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια, περνάμε καλά, κάνουμε πράγματα καλά, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αλλά έχουμε και τις ζωές μας χώρια ο ένας από τον άλλον, δηλαδή δεν είναι ότι ο ένας πρέπει να κάνουμε τα πάντα μαζί, αυτό, πολύ βασικό. Ναι, είσαι ένα σύντροφο. Να μην κάνεις τα πάντα μαζί είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου. Και αυτό. Ναι. Ότι να μπορείς να έχεις το χώρο σου κι εσύ, έχει το χώρο της κι αυτή ή αυτός. Γιατί... Μικρέ μου Στέφανε, πως φαίνεται ότι δεν σου περνάει έτσι ακόμα από το μυαλό ιδιαίτερα, έτσι όχι. Ποιο? Το γάμος. Όχι, κοίτα, έτσι όπως είμαστε τώρα. Μας ακούει και ο κόσμος. Ναι. Προσέχω, βλέπεις. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Έτσι όπως είμαστε τώρα, είναι μια χαρά τα πράγματα. Δηλαδή, το να παντρευόμουν τώρα αυτή τη στιγμή με τη σύντροφό μου, δεν νομίζω να άλλαζε και κάτι. Ρέκι μου. Η κυρία Μιγιάκο το λέει μια χαρά. Υπομονή. Υπομονή θέλει αυτό το πράγμα. Υπομονή. Και να μην βάζει τον εαυτό σου πολλές φορές πάνω απ' όλα. Ότι εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και κάποιοι άλλοι αυτή τη στιγμή στη ζωή. Ποιοι? Ο σύντροφος. Μπορεί να είναι και ο διάφορος. Καλά, ναι. Λοιπόν, ήρθε μήνυμα από το φίλο τον Ταλκέρι για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε. Το μυστικό του γάμου θα το βρούμε σιγά-σιγά. Αυτός λοιπόν, ο μύθος με τις εκπομπές καυσαερίων. Να, για να δούμε λίγο. Ναι, λέγαμε για την αλλαγή της νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο μύθος λέει με τις εκπομπές καυσαερίων. Ένα όχημα από τη στιγμή της πρόσληψης της ιδέας στο iMac μέχρι την ανακύκλωσή του, μόνο 5% των συνολικών ρήπων αναλογούν στη ρήπανση από την κατανάλωση καυσίμων. Είναι όλα μπούρδες. Δεν κατάλαβα τι λέει. Ένα όχημα λέει από τη στιγμή της πρόσληψης της ιδέας στο. Α, ότι από τη στιγμή που θα το σκεφτώ εγώ σαν σχεδιαστής το όχημα, μέχρι την στιγμή που θα ανακυκλωθεί, που θα αποσυρθεί ουσιαστικά, η συνολική ρήπη λέει που αναλογούν σε αυτό το όχημα από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Από αυτά μόνο το 5% είναι, λέει, η ρήπανση από την κατανάλωση καυσίμων. Όλο το υπόλοιπο δηλαδή είναι η παραγωγή του οχήματος, ναι, η μεταφορά του, η μεταφορά των υλικών, η ανακύκλωση. Ναι. Μπορεί. Ο Ταλικέρης υπογράφει πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούνε μαντάτα στον Πολίτη 107. Αν θέλετε να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, μπορείτε να το κάνετε στο 1076.